Ξεκινάμε το διαγωνιστικό μέρος με το κορίτσι εκείνο, από το οποίο έχουν μεγάλες προσδοκίες οι κριτές και φυσικά την μπουστάρουν όπως κάνουμε όλες, αλλά τις έχουν πει και τόσο ωραία λόγια που εύχομαι αυτά να γίνουν και πολύ μεγάλοι βαθμοί στη συνέχεια. Έρχεται η Σοφία Χριστοδούλου. Σοφάκι μου. Γεια σας, καλά είμαι εγώ, εσείς είστε κούκλα. Ευχαριστώ. Είναι τέλειο. Το πιστεύω. Ναι, είναι τέλειο. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Σήμερα πλάκα-πλάκα κάπως βγαίναμε μαζί. Ναι. Όχι εκεί που πάω όμως. Πού πας? Λοιπόν, εγώ πάω στη Βαρβάκη Αγορά. Δεν μπορώ εγώ να πάω στη Βαρβάκη Αγορά. Έτσι. Όχι. Καλά. Πα στη Βαρβάκη Αγορά να κάνεις τι? Ναι, έχει ένα πάρτι. Α, είπα και εγώ μήπως πήγα να ψωνίσω, αλλά όχι, έχει πάρτι. Τέκνο, πάρτι. Ναι. Και πάω εκεί. Καλά να περάσετε, καλή διασκέδαση. Εύχομαι και καλές βαθμολογίες. Πάμε, κορίτσια. Καλά, θα δείξει. Μαρία. Λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ το μπλουζάκι σου. Δεν πολύ τρελαίνομαι για τη φούστα, για σένα, έτσι όπως το βλέπω. Και επίσης το τζάκετ, σαν να χάνεσαι μέσα. Χάθηκα μέσα στο τζάκετ κάπου. Έχασες και τα λόγια σου παράλληλα, δεν ξέρεις τι να πεις. Ναι. Τι να κάνεις τώρα με αυτήν την ιστορία. Χάνεσαι όντως μέσα στο τζάκετ. Εγώ όταν το είδα, δεν χάθηκα, με έβλεπα. Mm-hmm. Τώρα η Μαρία δεν με βλέπει, εντάξει. Πιστεύεις ότι αυτά που είπε δικαιολογούν το δύο? Όχι. Λοιπόν, Χριστιανά. Μου αρέσει. Με χαλάει η τσάντα. Θα ήθελα να φοράς γυαλιά. Στα τέκνο πάρτι βάζεις το γυαλί. Βάζεις. Ναι, βάζω. Εντάξει, το αθλητικό αυτό δεν μ' αρέσει. Με τη διαφάνεια. Και το τζάκετ. Δεν σ' αρέσει το τζάκετ. Τι σ' αρέσει? Μου αρέσει. Άμα αφαιρέσουμε το τζάκετ και την τσάντα και τα παπούτσια, μου αρέσει. Τσάντα δεν σ' αρέσει. Όχι. Για τέκνο πάρτι δεν θα σε βολέψει να πας να χορέψεις. Θα έχεις άγχος. Τι ήθελα κάτι άλλο. Για να είσαι πιο άνετη. Κάτσε. Λοιπόν, άκου να δεις το vibe τώρα του μέσου όρου των κοριτσιών. 2,2 πόσο? 3. 3. Όντως. 2,3. Μιλάμε μαθηματική διάνοια. Μαθηματική διάνοια, Σοφία Χριστοδούλου. Πήγαινε, σε παρακαλώ.